Είναι οριστικό, ο Ρικ Πιτίνο είναι προπονητής Εθνικής Ελλάδας, έτσι. Ακριβώς, ναι. Εδώ και 2 ώρες. Είχαμε ξεκινήσει μια προεργασία, δεν είχαμε και, και οι λεπτομέρειες ήταν συζητημένες και είχαν γίνει αποδεκτές. Ήταν μια συνάντηση που πρέπει να γίνει για να πάρετε και σε καμιά φωτογραφία και καμιά δήλωση. Ναι. Τι σας έκανε να πάρετε αυτή την απόφαση να φέρετε αυτό το προπονητή στην Εθνική Ελλάδα? Η προϋπηρεσία του εδώ στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό, αλλά και το όνομα το οποίο έχει, είναι ένας θρύλος στο αμερικάνικο μπάσκετ και ειδικά στο πανεπιστημιακό. Επίσης γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα από την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή δεν ψάχνουμε να του πούμε ποιος θα είναι ο Καλάθης ή ό,τι το κούμπε και τους ξέρει όλους. Έτσι ξέρει όλα τα παιδιά. Ισχύει ότι έρχεται χωρίς ούτε ένα σεντ αμοιβή? Ναι, ούτε καν μου συζήτησε, δηλαδή δεν άνοιξε ζήτημα οικονομικής αποζημίωσης. Έτσι. Τώρα ο Πύχης ανεβαίνει ψηλά για την εθνική ομάδα ενώψη προολυμπιακού και... Δηλαδή, τι ανέβη, γι' αυτό έχουμε τον Πιτίνο, γιατί ο Πύχης είναι ψηλά πάντα σε εμάς. Εμείς δεν πάμε για να συμμετάσχουμε, πάμε για να κερδίσουμε και να περάσουμε. Πρόεδρε, με αυτή την κίνηση θεωρείτε ότι η ΟΚ δίνει απαντήσεις σε όλους τους αθλητές κατά καιρούς, όλα σε κατά καιρούς? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα και η ΟΚ κοιτάει πώς θα πάει καλύτερα το ελληνικό μπάσκετ. Δεν δίνει απαντήσεις σε κανέναν. Ωραία. Δεν απαντάει, δουλεύει, εργάζεται η ΟΚ για το καλό του ελληνικού μπάσκετ και φυσικά αυτό κρίνεται.